Έντιμε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού είναι μία από τις κυριότητες αρμοδιότητες του νομοθετικού σώματος της χώρας μας. Όχι μόνο επειδή ασκείται ο υποπτικός έλεγχος που η Βουλή επιτελεί στην εκτελεστική εξουσία, αλλά και γιατί όλες οι πολιτικές δυνάμεις καταθέτουν τις απόψεις και τις θέσεις τους πάνω στην κυβερνητική πολιτική και εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο ανοιχτά προς την κοινωνία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ασφάλεια και το δικαίωμα σε αυτήν είναι θεμελιώδες για την ανθρώπινη ύπαρξη και διαβίωση. Βρίσκεται στη διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καθορίζεται ως ύψιστη υποχρέωση ενός κράτους δικαίου. Το 2019, δυστυχώς, ήταν η χρονιά στην οποία η κυβέρνηση έχει αποτύχει πλήρως και ολοκληρωτικά να διασφαλίσει το βασικό αγαθό της ασφάλειας των πολιτών. Και σε αυτό δεν έχουν ευθύνη ούτε άλλοι, ούτε προηγούμενοι, ούτε υπάλληλοι, ούτε λειτουργοί. Αυτή η αποτυχία χρεώνεται ολόκληρη στην παρούσα κυβέρνηση. Επιγραμματικά παραθέτω τις φρικιαστικές εγκληματικές πράξεις του κατασυρωήν δολοφόνου, που αν δεν ήταν τυχαία η ανακάλυψη του πρώτου πτώματος, ενδεχομένως να συνέχιζε τη δράση του. Την αντιμετώπιση που είχαν οι εξαφανίσεις των αλλοδαπών γυναικών από την αστυνομία. Ζητήσαμε βεβαίως συγγνώμη, ανεξάρτητα ή αν ήταν αλλοδαπές, διαστόματος του Προέδρου της Δημοκρατίας, αποδεικνύοντας με αυτόν το θεσμικό ρατσισμό που υπάρχει από τα ανώτατα στρώματα μέχρι τα κατώτατα. Θέλω να θυμίσω την πρόσφατη υπόθεση με τον περιβόητο Βαν, που δεν έχουμε ιδέα ακόμα ποιους παρακολουθούσε, τι παρακολουθούσε, με ποιον την άδεια και ποιος γνώριζε γι' αυτό. Να πάμε και στο πιο πρόσφατο παράδειγμα. Με το πόρισμα της Επιτρόπου Διοικήσεως, όπου καταδεικνύεται τόσο η εγκληματική αδιαφορία των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας να προστατεύσουν ένα 14χρονο αγόρι, όσο και της αστυνομίας ξανά να παρέμβει ουσιαστικά σε καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας. Και δεν είναι μόνο αυτή η υπόθεση, ούτε μόνο η υπόθεση με τον κατασύρωη δολοφόνο που η αστυνομία απέτυχε να δράσει. Πρόσφατα, ακόμα ένα περιστατικό βίας κατά γυναίκας σημειώθηκε με την απόπειρα δολοφονίας της από τον πρώην σύζυγό της με επίθεση με καυστικό οξύ. Υπόθεση η οποία ήταν γνωστή στην αστυνομία, που πάλι απέτυχε να δράσει αποτρεπτικά. Βέβαια, η κριτική μας δεν εστιάζει στον κάθε αστυνομικό, ούτε σε αυτούς που επιτελούν το καθήκον τους με αυταπάρνηση και πολλές φορές με αυτοθυσία. Η κριτική ασκείται σε αυτούς που έχουν την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας της δύναμης, την ευθύνη της διόρθωσης των κακών κειμένων, της επίλυσης των προβλημάτων. Και η αστυνομία και ο τομέας των δυνάμεων ασφαλείας αντιμετωπίζει προβλήματα όχι μόνο γενικά, αλλά και ειδικά. Η υποστελέχωση της αστυνομίας είναι από τα πιο σοβαρά προβλήματα της δύναμης. Ουλαμός πάταξης λαθροθυρίας διαλύθηκε. Γιατί? Δημιουργία ακτοφυλακής. Το νομοσχέδιο ετοιμάζεται εδώ και 3 χρόνια. Πάταξη της διαφοράς στην αστυνομία. Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα στοιχεία τα οποία δόθησαν στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που αναφέρθησαν κατά τη διάρκεια της ίδιας συζήτησης τον περασμένο χρόνο. Δηλαδή, 69 καταγγελίες, 19 έχουν διερευνηθεί. Σύμπτωση. Πρόβλημα υποστελέχωσης όμως παρουσιάζει και η πυροσβεστική, της οποίας η συμβολή με τις κλιματικές αλλαγές και τα ακραία καιρικά φαινόμενα στον τόπο μας είναι ολοένα και πιο σημαντική. Ακόμα υπάρχει εποχιακή στελέχωση την ώρα που οι υπηρεσίες της δύναμης είναι αναγκαίες ολόχρονα. Πρόβλημα προκύπτει επίσης με την ανέγερση των περίφημων πύργων. Η πυροσβεστική σήμερα που μιλάμε δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλειά του σε περίπτωση κάποιας πυρκαγιάς ή ατυχήματος. Και αυτό διότι δεν έχει τα κατάλληλα μέσα για τέτοια ψηλά κτίρια. Στις φυλακές συνεχίζουν τα προβλήματα υπερπληθυσμού. Για 5 ολόκληρα χρόνια στους προϋπολογισμούς υπάρχουν κονδύλια για ακτινοδιαγνωστικά μηχανήματα, για 3 χρόνια κονδύλια για συστήματα απενεργοποίησης drone. Εν τω μεταξύ τα ναρκωτικά πέφτουν ως δωράκια. Πρόσφατα είδαν το φως της δημοσιότητας, συμπεριφορές και στάσεις της διεύθυνσης των φυλακών που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή δεσμοφυλάκων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μιλώντας όμως για ασφάλεια και προστασία, δεν πρέπει να βγάζουμε από την εξίσωση την κοινωνική προστασία των πολιτών. Και σε αυτόν τον τομέα οι χαμηλές πτήσεις της κυβέρνησης συνοχίζονται.
Μείωση του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής πρόνοιας που στοχευμένα η παρούσα κυβέρνηση επιδιώκει συνεχώς. Έχει πετύχει τραγικά αποτελέσματα στην κοινωνία. Το πρόσφατο πόρισμα της Επιτρόπου Διοίκησης, για το οποίο οι κυβερνώντες υπογραμμίζουν τις ευθύνες των λειτουργών, έχει επιβεβαιώσει, και ας μην το παραδέχονται, τα όσα επισημαίνουμε για χρόνια τώρα. Την αποτυχία του στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής του κράτους. Και ας φωνάζει υπουργός και κάνει ότι δεν αντιλαμβάνεται τις ευθύνες που τις αναλογούν. Επί δικής της Υπουργίας, οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας έχουν φτάσει σε αυτή την κατάσταση υποστελέχωσης και αδυναμίας να επιτελέσουν το έργο τους. Επί δικής της Υπουργίας διαλύθηκε το κοινωνικό κράτος και οι δομές κοινωνικής πρόνοιας. Επί Υπουργίας της υπάρχουν αυτοκτονίες ατόμων που ήταν κάτω από την στήριξη των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας. Ποιο είναι η ευθύνη που οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας δεν μπορούν να προσφέρουν πραγματική στήριξη σε όσους την έχουν ανάγκη? Ποιος έχει την ευθύνη για το τσουβάλιασμα σε στέγες ηλικιωμένων ασυνόδευτων ανηλίκων? Η έλλειψη χώρων και ο προγραμματισμός των υπηρεσιών είναι ευθύνη των υπηρεσιακών? Ποιο είναι ευθύνη για τη διαμονή ψυχικά ασθενών σε στέγες ηλικιωμένων? Το ίδιο Υπουργείο της Εργασίας έχει και την ευθύνη της προστασίας της εργασίας και δίδων εργαζομένων. Την πενταετία 2013-2018 είχαμε αύξηση των εργατικών ατυχημάτων 40%, ενώ φέτος μόνο σημειώθηκαν 11 εργατικά ατυχήματα με 2 θανατηφόρα. Η υποστελέχωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και η έλλειψη κατάλληλου εξοπλισμού είναι τα κύρια προβλήματα τα οποία παραδέχεται το ίδιο το Υπουργείο μέσα από το στρατηγικό του σχεδιασμό για το 2022. Σε ένα οικονομικό περιβάλλον που προωθείται ολοένα η απορρίθμιση της εργασίας και η μείωση του κόστους με κάθε τρόπο, η ασφάλεια των εργαζομένων τίθεται σε κίνδυνο και μας το υποδηλώνουν τα γεγονότα. Άνθρωποι χάνονται στο μερικάματο και το Υπουργείο ανήμπορο να ελέγξει και να προλάβει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως βουλεύτρια της επαρχίας Λάρνακας δεν μπορώ να μην αναφερθώ και σε προβλήματα που υπάρχουν στην επαρχία μου. Η ορθότερη λέξη θα ήταν να επαναλάβω, αφού κάποια προβλήματα χρονίζουν και τα επαναλαμβάνουμε κάθε λίγο, χωρίς βέβαια να επιλύονται. Και εκτός από το λιμάνι Μαρίνα, εκτός από το δρόμο Λάρνακας Δικέλιας, εκτός από τη νέα πτέρυγα του νέου νοσοκομείου που έχουν αναφερθεί, στη λίστα με τα εκκρεμή έργα προστίθεται και το αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή Καμάρων, που είναι στο στάδιο της μελέτης από το 2014. Παρόλο που έγιναν βελτιώσεις στην περιοχή, τόσο από πλευράς Δήμου αλλά και της επαρχιακής διοίκησης, εντούτοις δεν κατασκευάστηκε ολοκληρωμένο αντιπλημμυρικό έργο που να αποτρέπει να ζήσει η περιοχή ξανά των εφιάλτητων πλημμύρων. Και δεδομένων των νέων ακραίων καιρικών φαινομένων, που τα τελευταία χρόνια κάνουν την εμφάνισή τους ολοένα και πιο συχνά στο νησί μας, ένα τέτοιο φαινόμενο είναι πολύ πιθανό να συμβεί. Και τότε τι θα πούμε στους κατοίκους, ότι ακόμα μελετούμε? Φέτος προέκυψε ακόμα ένα σοβαρό θέμα που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των κατοίκων σε περιοχή του Δήμου Αραδίπου. Και αναφέρομαι στο εργοστάσιο της πυρίτιδας και στην αποθήκευση 30 τόνων πυρίτιδας σε απόσταση μόλις 10 μέτρων από το πρώτο σπίτι. Πρώτα του δόθηκε η άδεια, λαμβάνοντας θετικές απόψεις από όλα τα αρμόδια τμήματα, και μετά το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, τυχαία παρακαλώ, ανακάλυψε την ποσότητα της πυρίτιδας και ότι έπρεπε η περιοχή να χαρακτηριστεί ως περιοχή Σεβέζο, λόγω της επικινδυνότητας, αφού ένα ενδεχόμενο ατύχημα στο εργοστάσιο θα είχε τραγικές συνέπειες σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Η λύση που δίνεται αυτή τη στιγμή είναι να μεταφερθεί στην πρώην ελεύθερη ζώνη εμπορίου, γνωστή ως περιοχή Κρασά, μια περιοχή στην οποία δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση βαριάς βιομηχανίας και γειτνιάζει με κατοικημένη περιοχή. Ουσιαστικά το πρόβλημα μεταφέρεται αλλού. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως είπα και πριν, δεν είναι πρόθεσή μας να επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα. Δυστυχώς όμως είμαστε αναγκασμένοι να το κάνουμε, αφού πολλά προβλήματα παραμένουν άλυτα και έργα παραμένουν ανολοκλήρωτα, παρόλο που προβλέπονται στους προϋπολογισμούς για χρόνια. Παραμένουν άλυτα διότι η πολιτική φιλοσοφία της κυβέρνησης δεν αλλάζει, όπως και ποιες είναι οι προτεραιότητες της. Προτεραιότητες που δεν έχουν στις πρώτες θέσεις την ασφάλεια των πολιτών, την κοινωνική στήριξη και έργα που βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης. Προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης είναι η εξυπηρέτηση των λίγων και εκλεκτών, η αύξηση του κέρδους των φίλων και των συγγενών, το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου,
η πώληση χρυσών διαβατηρίων σε παγκόσμια εμβέλεια εγκληματίες. Εμείς ταχθήκαμε να υπερασπιζόμαστε το συμφέρον των πολιτών μας, όλων των πολιτών μας, όχι μιας ομάδας ή μιας τάξης, και θα επαναλαμβάνουμε χίλιες φορές αν χρειαστεί τα λάθη και τις παραλήψεις των κυβερνώντων και θα προσπαθούμε άλλες τόσες να τα διορθώσουμε. Γιατί πάντοτε για μας σημασία έχει ο άνθρωπος και οι ανάγκες του, με αυτό εμπορευόμαστε, με αυτό συνεχίζουμε και ενεργούμε μέσα και έξω από τη Βουλή. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές σε όλους.